Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συναγερμό αλλά και προβληματισμό στις αρχές προκάλεσε το νυχτερινό χτύπημα στην καρδιά της Αθήνας με έκρηξη βόμβα σε τράπεζα απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας. Από την έκρηξη σημειώθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές, ενώ είχαν προηγηθεί δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα με την ευθύνη να αναλαμβάνει η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα. Ανήκει στο βαρύ έγκλημα, είναι πάρα πολύ σοβαρό, δήλωσε στο Όπεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε κάμερα ασφαλείας περιπτέρου στην οδό Σταδίου αποτυπώνεται ο εκοφαντικός θόρυβος από την έκρηξη βόμβας απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας. Η ώρα είναι 1:30 ξημερώματα Σαββάτου. Η περιοχή γύρω από το Υπουργείο Εργασίας έχει αποκλειστεί. Μόλις λίγα λεπτά πριν, εκρηκτικός μηχανισμός έχει πυροδοτηθεί μπροστά σε κεντρική τράπεζα, ακριβώς απέναντι από το κτίριο του Υπουργείου. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε ακτίνα χιλιομέτρων. Στο σημείο βρίσκεται και η Υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Το κέντρο της Αθήνας έχει γίνει στόχος τρομοκρατικής επίθεσης. 12:48 λεπτά ξημερώματα Σαββάτου. Το κέντρο της άμεσης δράσης δέχεται το πρώτο τηλεφώνημα από την εφημερίδα των συντακτών. Άγνωστος είχε καλέσει και είχε προειδοποιήσει για βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο Υπουργείο Εργασίας. Αμέσως μετά ακολουθεί δεύτερο τηλεφώνημα με το οποίο οι βομβιστές διευκρινίζουν πως ο εκρηκτικός μηχανισμός έχει τοποθετηθεί ακριβώς απέναντι, έξω από κεντρική τράπεζα. 1 το πρωί, οι αρχές προχωρούν στον αποκλεισμό της περιοχής. Αμέσως έφτασαν στο σημείο περιπολικά της άμεσης δράσης οι αντιτρομοκρατικοί και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρητικών Μηχανισμών. 1:03 Το κέντρο της άμεσης δράσης δέχεται δεύτερο τηλεφώνημα από το Όπεν. Οι βομβιστές μόλις είχαν καλέσει και στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Την ίδια στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει ήδη σημάνει συναγερμός. 1:29 Ο μηχανισμός που βρίσκεται μέσα σε σακίδιο, το οποίο είναι κρεμασμένο σε ένα κάγκελο έξω από την τράπεζα, εκρήγνεται. Αμέσως μετά την πρώτη έκρηξη, οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο έμειναν για αρκετά λεπτά σε απόσταση ασφαλείας, φοβούμενοι και δεύτεροι. Στην καρδιά του κέντρου της Αθήνας επικράτη πανικός. Ήμασταν εδώ λίγα περίπου 100 μέτρα παρακάτω και ακούστηκε πολύ καθαρά. Οι βομβιστές επέλεξαν ένα σημείο με πολύ κόσμο σε ώρα αιχμής Παρασκευή βράδυ και μάλιστα σε μια περιοχή με εκατοντάδες κάμερες ασφαλείας. Όσοι βρίσκονταν κοντά κάνουν λόγο για δυνατή έκρηξη. Πολύ δυνατά, πολύ. Εγώ νόμιζα ότι ήταν εδώ απέναντι. Γιατί είχαν κλείσει με χορδέλες όλο τον δρόμο αυτό. Πάντως είχε κόσμο στην περιοχή εκείνη την ώρα, έτσι. Ναι, πάρα πολύ. Πολύ κόσμο. Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύπτονται οι σοβαρές υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από την έκρηξη. Από το οστικό κύμα έσπασαν και πολλά παράθυρα του Υπουργείου Εργασίας. Έμπειροι αξιωματικοί της αστυνομίας κάνουν λόγο για ολική επαναφορά της τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Μιλούν για έντονους συμβολισμούς και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το χτύπημα να έγινε με την καθοδήγηση παλαιών στελεχών της τρομοκρατίας και να εκτελέστηκε από νέα άγνωστα στις αρχές άτομα. Είναι προφανές ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική αστυνομία και για τους δράστες και για τα αίτια και για τις προεκτάσεις. Εκατοντάδες αγρότες πραγματοποίησαν συλλαλητήριο νωρίτερα με παραταταγμένα τα τρακτέρ έξω από το χώρο που διοργανώνεται η έκθεση Αγκρότικα στη Θεσσαλονίκη. Αυτές είναι οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Δεν θα έχουμε άλλο μέτρο, είναι το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση στους αγρότες. Ενισχύουμε τα μπλόκα, συντονιζόμαστε πανελλαδικά, δεν κάνουμε βήμα πίσω. Αν δεν δικαιωθούμε, διαμηνύουν οι αγρότες. Με το βλέμμα στραμμένο στα δημοσιονομικά, η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα στους αγρότες πως ό,τι μπορούσε έδωσε. Και πως ήδη με τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός γίνεται υπέρβαση στον προϋπολογισμό. Μάλιστα, τη δέσμευση στη δημοσιονομική πειθαρχία επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στον Economist μετά και τη χθεσινή του τοποθέτηση στη Βουλή. Στην οικονομία επικεντρωθήκαμε στην ανάπτυξη, μείωση των φόρων, στήριξη της επιχειρηματικότητας, τόνωση των επενδύσεων μέσω μεταρρυθμίσεων στην αγορά. Αλλά καταλάβαμε επίσης τη σημασία του να παραμείνουμε δημοσιονομικά υπεύθυνοι. Το αποτέλεσμα ήταν ένας από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και μια ταχεία μείωση του λόγου του χρέους. Προς το ΑΕΠ. Αυτές είναι οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Αυτό μπορούσε να γίνει. Το να λέμε ότι θα συνεχίσουμε να δίνουμε κάτι που δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Με ειλικρίνεια λοιπόν απευθύνομαι στους αγρότες ότι με διάλογο μπορούμε να πάμε παρακάτω. Σεβόμαστε πλήρως τα αιτήματά τους, αλλά οι αντοχές είναι αυτές και δεν θα έχουμε άλλο μέτρο. Οι αγρότες ωστόσο δεν πίστηκαν από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Η Πανθεσσαλική Επιτροπή των Αγροτών έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό ζητώντας δίκαιες αποζημιώσεις, το χρονοδιάγραμμα για τα αντιπλημμυρικά έργα στη Λίμνη Κάρλα και μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, ενώ ζητούν και συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι εξαγγελίες δεν ήταν τίποτα, ψίχουλα ήταν. Δεν λύνουν σε καμία περίπτωση το πρόβλημα, ούτε απαντάνε στα αιτήματά μας. Πέρσι δεν είχαμε εισόδημα μηδέν. Φέτος βλέπετε ότι το 70% της παραγωγής είναι σάπιο.
Από νωρίς το πρωί, αγρότες από τη Θεσσαλία ξεκίνησαν για το μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου τους περίμεναν συνάδελφοί τους από όλη την Ελλάδα. Διαμαρτυρόμαστε για την επιβίωσή μας. Διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον για μας, για τα παιδιά μας. Αγρότες από όλη την Ελλάδα καταφθάνουν με λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη για την αγρότικα, θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα ενότητας αλλά και κλιμάκωσης στο αγώνα τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε πίσω. Τι να κάνουμε. Yeah. Να καλλιεργήσουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Δεν πήραμε λεφτά πουθενά. Οπότε θα συνεχίσουμε στον αγώνα, στον δρόμο. Στην έκθεση Αγρότικα, οι ενώσεις θα καταθέσουν τα αιτήματά τους στα κόμματα της αντιπολίτευσης που ασκούν δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο του Open που ξεκινά στις 7 παρατέταρτο με τον Νίκο Στραβελάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.